Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 13 Νοεμβρίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Φράκης. Με ομιλία του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη ξεκίνησε το μεσημέρι της Δευτέρας και θα ολοκληρωθούν το βράδυ της Τρίτης με την ομιλία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα οι εργασίες του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κομοτηνή. Θέμα: Η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη στο προσκήνιο. Είναι το 6ο Περιφερειακό Αναπτυξιακό από τα 13 που έχουν προγραμματιστεί με σκοπό έναν ουσιαστικό αποκεντρωμένο διάλογο με τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων κάθε περιφέρειας για να διερευνηθούν σε βάθος οι παραγωγικές δυνατότητες και να τεθούν οι προτεραιότητες και οι στόχοι για τη συγκρότηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για τη βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη. Στη κήρυξη έναρξη του συνεδρίου, χαιρετισμού απίθανο ο πρόεδρο ΠΕΔΑ Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Ευάγγελο Λαμπάκη και ο Περιφερειάρχη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Χρήστο Μέτιο. Η αναπτυξιακή φυσιογνωμία τη περιφέρειά μα διέρχεται από τη δομή του προτύπου χωρική ανάπτυξη, οργανώνεται γύρω από τον παραδοσιακό άξονα ανάπτυξη τη περιφέρεια Ανατολή Δύση, καθώ επίση και με βάση την ισχυροποίηση των 5 αναπτυξιακών αξώνων Βορρά-Νότου, που ταυτίζονται με του 5 κάθετου μεταφορικού άξονε ώστε να εκφραστεί η διασυνοριακή και διαπεριφερειακή δυναμική της περιφέρειας. Στους κόμβους των κάθετων αξώνων με το βασικό διαμήκη άξονα αναπτύσσονται τα 5 σημαντικότερα αστικά κέντρα της περιφέρειας που αποτελούν και τις έδρες των περιφερειακών ενωτήτων. Οι δύο εξ αυτών, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη, ως διεθνείς λιμενικές πύλες, ενισχύουν το ρόλο των αντίστοιχων κάθετων αξώνων ως απόλυξη των διασυνορικών δικτύων, ενώ η σύνδεση Κομοτηνής με το Χάσκοβο αυξάνει τις ωραίες προς τις πύλες αυτές, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την Κομοτηνή όχι μόνο ως διοικητικό και έτσι πρέπει, αλλά και ως κέντρο διασυνορικής συνεργασίας. Θεωρώ ότι σε αυτήν την γιορτή της Δημοκρατίας, την οποία θα μου επιτρέψετε να πω το ρηταξικό το βήμα τόλμησε, γιατί μια κυβέρνηση δύσκολα πηγαίνει προς το αλλού, τουλάχιστον αυτό είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα, άμεσα τουλάχιστον, για να τον αντιμετωπίσει κατάματα. Όπως συνδέεται η εκτελεστική εξουσία, η περιφέρεια και η Δήμη, δηλαδή η αυτοδιοίκηση, μαζί με το λαό, είναι η γιορτή της δημοκρατίας και εδώ θα πρέπει να μπορέσουμε, εδώ σε αυτή την περιφέρεια που είναι η τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, να κερδίσουμε κάποια πράγματα τα οποία επί πολλές δεκαετίες τα έχουμε χάσει. Και βέβαια το γεγονός ότι η περιφέρειά μας μένει ακίνητη εν πολύ σε πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα επιθυμούμε και τα δεχόμαστε ως υποσχέσεις επί πολλές δεκαετίες, τουλάχιστον στην περιφέρειά μας, γιατί για αυτήν έχω το δικαίωμα να μιλάω ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων, των 22 Δήμων, δυστυχώς ελάχιστα πράγματα γίναν παρά τις υποσχέσεις, έχοντας έτσι μια ανοιχτή ψαλίδα αναντιστοιχίες απέναντι στην υπόσχεση και την υλοποίηση. Για μένα είναι πολύ σοβαρό γεγονός να μην γίνει κάτι στην Αλεξανδρούπολη και στις Άπες. Να μην γίνουν ποτέ τα χρυσορυχεία, να μην χρησιμοποιήσουν ποτέ η εξόρυξη ως αναπτυξιακή προοπτική του Λιγνίτη και της Τρίφης και βέβαια να μην αποθηκεύσουν ποτέ το υγροποιημένο φυσικό αέριο στη χερσαία ζώνη της Καβάλας, γιατί είναι μια, το LNG εννοώ, γιατί είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση από αυτήν της Αλεξανδρούπολης η οποία πρέπει να γίνει. Πρέπει το συνδρομικό δίκτυο να αναπτυχθεί σε όλες τις συνδέσεις και η ηλεκτροκίνηση με υψηλές ταχύτητες Αλεξανδρούπολης-Κωνσταντινούπολης σε 2 ώρες, όπως όμοια από την Αλεξανδρούπολη στη Θεσσαλονίκη. Η νέα γέφυρα στους Κύπρους είναι και σιδηροδρομική. Ο συνδρομικός άξονας Αλεξανδρούπολης-Ενσίνκη θα πρέπει να επανέλθει στο ευρωπαϊκό σχεδιασμό και ο άξονας Αλεξανδρούπολη-Ορμένη-Πουργκάς να επιταχυνθεί. Τον λένε πολλές κυβερνήσεις, τον εξαγγέλουν από το 2013. Είναι κρίμα να περιμένουμε άλλο, μιλάμε για οικονομική προοπτική η οποία θα μας βγάλει από πολλά διέξοδα όχι μόνο στην περιφέρειά μας, αλλά νομίζω στο σύνολο της χώρας. Πρέπει να προχωρήσουμε τους αγωγούς, όχι μόνο τον ΤΑΠΑ και το LNG, είναι μονόδρομος να γίνει γρήγορα ο LNG, ο οποίος μάλλον θα σημάνει και την ενεργοποίηση των διαγωνισμών στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Μιλάμε για το πραγματικό, το εμπορικό και τη μαρίνα του και βέβαια αυτά μέσα από μια ηλεκτροκίνηση δρομική η οποία ήδη έχει εξαγγελθεί από τον πολιτικό μας. Οι χερσαίες ζώνες των 12 λιμανιών, εγώ μιλάω για τις 2, πρέπει μόλις οριστικοποιηθούν οι τροποποιήσεις στο master plan και καθοριστεί ποια είναι η ανάγκη για το λιμάνι σε κομμάτι της κάθε χερσαία ζώνης να δοθούν τα υπόλοιπα στους λαούς των τοπικών κοινωνιών, γιατί είναι μεγάλη ανάγκη να ενωθούν οι χερσαίες ζώνες και η θάλασσα με τις πόλεις μας. Θα ήθελα να πω κάτι το οποίο νομίζουν κάποιοι κύκλοι, κυρία Αντιπρόεδρε,
ότι φοβούμαστε εδώ στην ελληνική αυτή Θράκη ως Έλληνες. Δεν φοβόμαστε. Και ούτε βέβαια ας πούμε εξωτερική πολιτική, αλλά χρειάζεται κάποια στιγμή και ντόπιες φωνές εδώ στην Θράκη να σηκώσουν το ανάστημά τους και να πούν ότι εμείς εδώ δεν φοβούμαστε να αντιμετωπίσουμε κανέναν εξωτερικό κίνδυνο από όπου και αν προέρχεται. Υπάρχει, κύριε Αντιπρόεδρε, και νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι εδώ όσοι ζούμε στην Θράκη και όχι μόνο, ότι υπάρχουν δυνάμεις ξενοκίνησης συνδεδεμένες με την Άγκυρα, οι οποίες συνδέονται μέσα από το τουρκικό προξενείο της Κομωτινής. Το τουρκικό προξενείο της Κομωτινής δεν συνάδει με τους κανόνες της διπλωματίας όσον αφορά τις ενέργειές του. Έχει ξεφύγει πάρα πολύ και είναι καιρός πια κάποια στιγμή να επέμβει το ελληνικό κράτος στο επίσημο και να δημιουργήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε οι Έλληνες μουσουλμάνοι με τους οποίους έχουμε αναπτύξει ένα μοντέλο ειρηνικότατο συμβίωσης στην οικονομία και στην κοινωνικότητα και στον πολιτισμό να μπορέσουμε να συνεχίσουμε ήρεμοι χριστιανοί και μουσουλμάνοι χωρίς να υφίσταται ο αποδεδειγμένος απολύτως εκβιασμός των Ελλήνων μουσουλμάνων και η λαθεμένη ομογενοποίηση ως προς την τουρκική καταγωγή μουσουλμανικών θρησκευτικών μειονοτήτων. Δεν υπάρχει μία μειονότητα. Υπάρχουν και οι Ρωμά, υπάρχουν και οι Αθήκανοι, υπάρχουν και οι Πομάκοι. Αυτό το λέω με αγάπη προς τους συμπολίτες μας, μουσουλμάνους, Έλληνες, που είμαι σίγουρος ότι συνυπογράφουν αυτά που λέω, αλλά τα λέω με ένταση σε αυτές τις δυνάμεις που ζουν μέσα στη Θράκη και συνεργάζονται απολύτως συνδεδεμένοι με την Άγκυρα. Δεν θα το επιτρέψουμε, το λέει η τοπική κοινωνία που εκπροσωπώ, το λέει ο λαός της Ελληνικής Θράκης, δεν θα επιτρέψουμε σε καμία κυβέρνηση να δεχτούμε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Θα είμαστε οι πρώτοι μπροστά από κάθε ελληνική κυβέρνηση που θα σηκώσουμε το ανάστημά μας και θα πούμε ένα τεράστιο όχι σε αυτή την προσπάθεια η οποία προσπάθεια κατατείνει στο να πληγεί κέρια ο εθνικός πυρήνας της Ελλάδας που λέγεται Θράκη. Αντίθετα θα πρέπει να καταλήξουμε να πάρουμε αποφάσεις, να υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Έθεσε ο κ. Σταμπάκης ήδη αρκετά θέματα προς την κατεύθυνση αυτή για την επίλυση των ζητημάτων που θα τεθούν. Αδυνατό να σκεφτώ πως η ταυτόχρονη παρουσία τόσων υπουργών και τόσων κυβερνητικών στελεχών δεν θα μπορεί να εγγυηθεί την αντιμετώπιση προβλημάτων που χρονίζουν. Γνωρίζουμε βέβαια τις δυσκολίες που υπάρχουν, γνωρίζουμε τα σχετικά πλαίσια και που έχει δημιουργήσει η δυσμενής οικονομική συγκυρία. Δεν θα μπορέσουμε όμως να βγούμε από την κρίση αν δεν στηρίξουμε ενεργά τις παραγωγικές μας δυνάμεις και αν δεν υποστηρίξουμε τα αιτήματά τους και δεν συμβάλλουμε όσο μπορούμε όλοι και η διοίκηση κεντρική αλλά και η περιφέρεια, η Δήμη προς την ικανοποίησή τους. Ακολούθησε η εναρκτήρια ομιλία του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη. Έπειτα από κάθε συνέδριο, από το πρώτο μέχρι το πρώτο τελευταίο, το προηγούμενο που ήταν στην Ήπειρο, διαπιστώνουμε μεγάλα προβλήματα, συσσωρευμένα προβλήματα ετών, μερικές φορές και δεκαετιών, αλλά ταυτόχρονα διαπιστώνουμε και δυνατότητες, υλικές και ανθρώπινες. Διάθεση θετική, ενέργεια θετική, που δείχνει ακριβώς ότι ναι μεν έχουμε την κρίση, αλλά έχουμε και τις δυνατότητες εξόδου από αυτή. Έπειτα από κάθε συνέδριο νιώθουμε την αυτοπεποίθησή μας, την πεποίθησή μας ισχυρότερη, ότι μπορούμε να βγούμε από αυτή την μεγάλη πια οδυνή, θα έλεγα, εμπειρία της χρεοκοπίας, των μνημονίων κλπ. Εάν αξιοποιήσουμε στοχευμένα τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, αν αξιοποιήσουμε, αν οργανώσουμε καταρχήν και αξιοποιήσουμε τις δυνάμεις και τις δυνατότητες που κρύβει κάθε περιφέρεια. Και όχι μόνο να βγούμε από την κρίση όπως, για να επιστρέψουμε στην κατάσταση που είχαμε πριν, αλλά να βγούμε από την κρίση θέτοντας, να μου επιτραπεί ο όρος, φιλόδοξους συλλογικούς τόπους. Όχι απλώς να κάνουμε κάποια έργα, όλες οι κυβερνήσεις κάποια έργα κάνουν, αλλά να χαράξουμε μια στρατηγική, η οποία να είναι σύγχρονη, βιώσιμη και δίκαιη. Διότι δεν αρκεί άλλωστε, το είδαμε αυτό, η απλώς
η ανάκαμψη και η μεγέθυνση της υπάρχουσας οικονομίας. Πρέπει να έχουμε στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου υποδείγματος, ενός νέου παραγωγικού και αναπτυξιακού υποδείγματος βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης. Και με βάση ένα τέτοιο υπόδειγμα, παραγωγικό, αναπτυξιακό, να διεκδικήσουμε μία αναβαθμισμένη θέση της χώρας μας στο διεθνή καταμερισμό της εργασίας, σε μια εποχή που αλλάζει έντονα, αλλάζει επαναστατικά, θα έλεγε κανείς, εξαιτίας διαφόρων παραγόντων. Πρέπει να πω ότι συμφωνώ με την κοινή δήλωση που διάβασα σήμερα των τεσσάρων Μητροπολιτών της περιοχής και ειδικά με το σημείο ακριβώς που τονίζουν την ανάγκη της διαβούλευσης, του διαλόγου, έτσι ώστε ο λαός της περιοχής να νιώθει και να ισχύει στην πράξη ότι οι αποφάσεις που αφορούν την ανάπτυξη της περιφέρειας παίρνονται εδώ, μαζί του και όχι πίσω από κάποια κλειστά γραφεία. Μέσα λοιπόν από τα συνέδρια αυτά, οι τοπικοί φορείς συμμετέχουν σε ένα αφίδρομο διάλογο με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, με τους υπουργούς, με στελέχη της κεντρικής διοίκησης και δείχνουν ότι θέλουν, και αυτό πρέπει να αξιοποιήσουμε, να είναι συμπροταγωνιστές στην προσπάθεια για τη διαμόρφωση ενός του νέου υποδείγματος του σχεδίου για την ανάπτυξη της περιφέρειας. Οι υπουργοί της κυβέρνησης από την πλευρά τους προσέρχονται στα συνέδρια αυτά για να συνομιλήσουν απευθείας με τις τοπικές κοινωνίες και τους παραγωγικούς φορείς, να ακούσουν από πρώτο χέρι και ήδη άκουσαν αρκετά από τον κύριο Λαμπάκη για τα προβλήματα τα ανοιχτά της περιοχής, τις εκκρεμότητες που έχουμε. Και ακριβώς η δική μας δουλειά είναι να φέρουμε τους υπουργούς απέναντί σας σε ένα τέτοιο ζωντανό διάλογο, ο οποίος θα ακολουθήσει αμέσως μετά οι δύο μέρες. Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό δίνει τη δυνατότητα να ελεγχθούν τα υπουργεία, να ελεγχθεί η κυβέρνηση. Κατά πόσον υλοποιούνται δεσμεύσεις προηγούμενες που έχουν εξαγγελθεί, κατά πόσον υπάρχουν καθυστερήσεις και αν υπάρχουν, πού οφείλονται και επομένως ποια διορθωτικά μέτρα πρέπει να γραφτούν ούτως ώστε να προχωρήσουν. Συνολικά λοιπόν τα περιφερειακά συνέδρια δείχνουν να πετυχαίνουν τη συμμετοχή της κοινωνίας μέσω των συλλογικών φορέων στο σχεδιασμό της περιφερειακής ανάπτυξης, κάτι το οποίο πρέπει να εδραιώσουμε, να μονιμοποιήσουμε, να επαφήνουμε, το συντονισμό κυβέρνησης και περιφέρειας για την επίτευξη κοινών στόχων, αλλά και για την επιτόπια λύση προβλημάτων όσο αυτό είναι δυνατόν, την προτεραιοποίηση των στόχων από κοινού, διότι πολλές φορές έχουμε καταλόγους αιτημάτων που δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν όλα εντός ενός προϋπολογισμού, άρα προτεραιοποίηση των στόχων της ανάπτυξης, η ιεράρχησή τους, ούτως ώστε ακριβώς να γίνει ρεαλιστική όχι μόνο η έναρξη αλλά και η ολοκλήρωση των έργων. Τελικός στόχος των περιφερειακών συνεδρίων είναι να αναπτυχθούν σχέσεις εμπιστοσύνης. Όχι μόνο ανάμεσα στην κυβέρνηση, την περιφέρεια και την τοπική κοινωνία, αλλά σχέσεις εμπιστοσύνης τελικά προς την ίδια τη δημοκρατία και την πολιτική. Και αυτό νομίζω είναι το τελικό ζητούμενο. Διότι μέσα από αυτή τη βαθιά κρίση ακριβώς υπήρξαν φαινόμενα, υπήρξαν αφορμές, αλλά υπάρχουν και δυνάμεις που αμφισβητούν ακριβώς τη δημοκρατία, αμφισβητούν την ελληνική, αμφισβητούν το κράτος δικαίου. Ακριβώς γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία να εξασφαλίσουμε ότι οι αποφάσεις που θα λάβουμε θα υλοποιηθούν στην ώρα τους. Οι ευθύνες του πολιτικού μας συστήματος, συνολικά, και βεβαίως οι ευθύνες της δικής μας κυβέρνησης, γίνονται μεγαλύτερες. Πρώτον, διότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτή η πορεία θα ολοκληρωθεί, ότι δηλαδή το τέλος των μνημονίων και της επιτροφίας θα γίνει με τρόπο καθαρό, χωρίς νέα προεπαιτούμενα. Δεύτερον, διότι, και κυρίως θα έλεγα, διότι η έξοδος από τα μνημόνια και την επιτροφία θέτει το καθήκον να σχεδιάσουμε από τώρα τη μεταμνημονιακή βάση. Και στο κέντρο αυτού του σχεδιασμού τίθεται το θέμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μπορεί να καταστεί όχι μόνο ενεργειακός και διαμετακομιστικός όγκος, αλλά και σημαντικός περιφερειακός πόλος οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Από την άλλη μεριά, όμως, η Ανατολική Μακεδονία Θράκη είναι μια περιφέρεια από τις φτωχότερες στη χώρα μας και στην Ευρώπη.
Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Χαρίτου, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ξενοδοχείο Χρυσοσκεύη. Τελείωσαν οι συνεδρίες πριν από λίγο. Κύριε Χαρίτου, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα, κύριε Γιωτοκότση. Να είστε καλά. Καταρχήν, ποιος είναι ο απόϊχος της πρώτης μέρας του 6ου Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης? Κύριε Γιωτοκότση, πριν πολύ λίγο έληξαν οι πρώτες συζητήσεις που γίνανε στους χώρους διαλόγου στα λεγόμενα στρογγυλά τραπέζια. Δεν σας κρύβω πως πλέον το συνέδριο, το 6ο, είναι μια πραγματικότητα, θα έλεγα μια ζωντανή πραγματικότητα για την περιοχή, που είναι σε εξέλιξη. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα. Ένα συνέδριο ανοιχτό, ένα συνέδριο δημοκρατικό, που η συμμετοχή ιδιαίτερα όλων των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης, δημάρχων, αλλά και των παραγωγικών, των οικονομικών και των κοινωνικών φορέων, ήταν πολύ μεγάλη από όλη την περιφέρεια. Θεωρώ ότι γίνεται μια πολύ ουσιαστική και σε βάθος συζήτηση για όσα απασχολούν σήμερα την περιοχή, όσα προβλήματα. Νομίζω γίνεται πραγματικά μια συζήτηση όπως ουσίας. Και νομίζω ήταν πολύ εύστοχο αυτό που είπε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ότι ήρθαμε για ένα συνέδριο ουσίας και όχι επικοινωνίας. Και νομίζω έχει σημασία και η επίσης η επισήμανση του Προέδρου της ΣΤΕΒ, του Δήμαρχου Αλεξανδρούπολης, ότι θέλω να συγχαρώ την κυβέρνηση, γιατί και τους υπουργούς, που έρχονται ανοιχτά μπροστά στους φορείς και στην κοινωνία. Κύριε Χαρίτου, ο κύριος Δραχασάκης επικεντρώθηκε σε αρκετά σημαντικά ζητήματα για την παραγωγική ανασυγκρότηση τόσο της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όσο και της χώρας. Αναμφίβολα. Νομίζω ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έκανε την έναρξη του αναπτυξιακού συνεδρίου. Η ομιλία του έδωσε τον τόνο, έτσι και αλλιώς, στην σημερινή συνεδρίαση, στο σημερινό συνέδριο, και θα έλεγα πως έδωσε και τις κατευθύνσεις, τις πολιτικές, τις προτεραιότητες που έχει η σημερινή κυβέρνηση για την περιοχή. Νομίζω θα γίνουν γνωστές. Εγώ απλώς θα ήθελα πολύ επιγραμματικά να σημειώσω ότι ανέδειξε, παρουσίασε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η περιφέρεια, ιδιαίτερα αυτό της γεωγραφικής θέσης. Νομίζω με έμφαση τόνισε ότι όλες οι δράσεις, όλα τα μέτρα ανάπτυξης, είτε πρόκειται των λιμανιών, είτε του σιδηρόδρομου, είτε των κάθετων αξώνων, έναν έχουν ως στόχο να δείξουν τη στρατηγική σημασία που έχει η περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και νομίζω αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή. Νομίζω επίσης υπογράμμισε ότι με τις μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες που έχει η περιφέρεια δεν αποτελεί μόνο ενεργειακό κόμβο ή κόμβο συνδυασμένων μεταφορών, αλλά μπορεί να αποτελέσει και έναν σημαντικό πόλο οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης, με ό,τι αυτό θετικό συνεπάγει για την τοπική οικονομία. Μάλιστα. Μίλησε ιδιαίτερα ότι πρέπει να υπάρξει, να μετασχηματιστεί το παραγωγικό μοντέλο της περιοχής, που ήδη έχει δεχτεί σοβαρά πλήγματα από την κρίση. Έκανε λόγο στην ανάγκη ο πρωτογενής τομέας, σε συνδυασμό με τη μεταποίηση, να παράγει προϊόντα στον αγροδιατροφικό τομέα που θα στηρίξουν, που θα δώσουν ώθηση σε μια δυναμική ανάπτυξη που έχει ο τουρισμός στην περιοχή, και βέβαια τη συμβολή που πρέπει να έχει τα πανεπιστήμια σε όλη αυτή την προσπάθεια. Τέλος, κύριε Τοκότση, νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία, και νομίζω το τόνισε με πολύ έμφαση ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, σημείωσε ότι η βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη της περιοχής εδώ θα συμβάλλει έτσι ώστε η περιοχή να αποτελέσει πράγματι ένα διεθνές παράδειγμα αρμονικής συνδύωσης των κατοίκων, πράγμα το οποίο θα αποτελέσει και την καλύτερη απάντηση σε όσους έχουν σχέδια, άλλα σχέδια για την περιοχή ή ετοιμάζουν σχέδια για την περιοχή. Κύριε Χαρίτου, νομίζω ότι
Παρακαλώ. Ναι, σας ακούω, σας ακούω. Και νομίζω ότι έδωσε τον τόνο συνολικά την πρώτη μέρα. Από εκεί και πέρα υπήρξαν οι συζητήσεις στις δύο παράλληλες συνεδρίες, στα δύο στρογγυλά τραπέζια. Αρκετά σημαντικά θέματα, τόσο για την ενέργεια, το περιβάλλον, τις υποδομές, βεβαίως, από τους αρμόδιους υπουργούς. Πάρα πολύ σημαντικά. Για όλα αυτά ασφαλώς περιμένουμε την αυριανή ομιλία του Πρωθυπουργού, του Αλέξη του Τσίπρα, που προφανώς θα μιλήσει και πιο συγκεκριμένα τις δεσμεύσεις που θα αναλάβει η κυβέρνηση σε όλους αυτούς τους συγκεκριμένους τομείς που περιγράψατε. Σήμερα η συζήτηση πράγματι ήταν ουσιαστική σε όλους αυτούς τους τομείς, παρουσία όλων των συναρμόδιων υπουργών που άκουσαν με πολύ προσοχή όλους τους φορείς που πήραν το λόγο. Θα είχε όμως μια σημασία, γιατί το έχει αξία για μας εδώ, ιδιαίτερα στην πόλη της Κομωτινής, η αναφορά, η δέσμευση του Υπουργού Ενέργειας του κ. Σταθάκη μετά από πολλά χρόνια που η πόλη μας, ο νομός, απλώς έβλεπε να περνούν οι αγωγοί φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης, επιτέλους παρουσιάστηκε, υπήρξε η δέσμευση, αναγγέλθηκε ότι θα αποκτήσει, θα έχει πρόσβαση η πόλη της Κομωτινής σε φυσικό αέριο. Θα προχωρήσουν τα δίκτυα διανομής του φυσικού αερίου, μάλιστα ανέφερε για 76 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη της Κομωτινής, με βάση τα οποία θα διοχετευτεί στην πόλη της Κομωτινής φυσικό αέριο. Νομίζω ήταν ίσως από τις σημαντικές στιγμές, χωρίς βέβαια να θέλω να υποτιμήσω πολλά άλλα που συζητήθηκαν, ακούστηκαν, αλλά δεν σας κρύβω, νομίζω αύριο πρέπει να αναμένουμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού, που προφανώς θα μιλήσει πιο συγκεκριμένα για όλα αυτά. Μάλιστα. Κύριε Χαρίτου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ, κύριε Δοκότση. Καλό βράδυ. Να συνεχίσουμε με το 6ο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης επισκέφθηκε τη Δευτέρα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Πύρτζης, όπου συζήτησε με τον πριτανεύοντα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, κύριο Σταύρο Τουλουπίδη, θέματα συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και του Πανεπιστημίου με στόχο την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων, μελετών και ερευνητικών σχεδίων στους τομείς των μεταφορών, των επικοινωνιών και των έργων υποδομής. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Πύρτζης επισκέφθηκε τη Δευτέρα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, όπου συζήτησε με τον πριτανεύοντα του Πανεπιστημίου κ. Σταύρο Τουλουπίδη θέματα συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και του Πανεπιστημίου με στόχο την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων, μελετών και ερευνητικών σχεδίων στους τομείς των μεταφορών, των επικοινωνιών και των έργων υποδομής. Κύριε Υπουργέ, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο Πανεπιστήμιο μας. Το κλίμα στη σημερινή υποδοχή είναι πολλαπλά θετικά φορτισμένο, γιατί υπάρχει πραγματικά μια συναισθηματική επένδυση για το γεγονός ότι ήσασταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο μας. Είναι τιμή για έναν εκπαιδευτικό οργανισμό να δημιουργεί άξιους επιστήμονες, οι οποίοι πραγματοποιούν στη συνέχεια λαμπρή επαγγελματική και συνδικαλιστική σταδιοδρομία. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών είναι ένα εξαιρετικό πρότυπο αυτής της ενότητας και νιώθουμε όλοι μεγάλη χαρά γι' αυτό. Συγχρόνως θέλω να τονίσω ότι η συνεργασία δύο δημόσιων φορέων, ενός κυβερνητικού κομβικού βραχιούνα με την επιστημονική και ακαδημαϊκή μας κοινότητα, τεκμηριώνει ότι η συνεργασία τους θα αποδώσει πλούσιους καρπούς προς όφελος της χώρας και της τοπικής μας κοινωνίας. Θέλω να σας επισημάνω επίσης ότι προηγουμένως είχαμε μια άριστη επικοδημητική συνεργασία, βάλαμε μια σειρά από ζητήματα πάνω στα οποία μπορεί να υπάρξει μια αποδοτική συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου και του Πανεπιστημίου μας προς όφελος της ανάπτυξης του Πανεπιστημίου μας. Προφανώς είναι ιδιαίτερα φορτισμένη η συνάντηση συναισθηματικά. Να πω, επειδή είσαστε και πρίτανος, ότι δεν υπάρχει απόφτος του Δημοκρίτου που να μην αισθάνεται μέλος αυτής της οικογένειας και να έχει μια ιδιαίτερη συνεργασία ακόμη και με ανθρώπους που δεν τους έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Μόνο που έχουν τελειώσει το Δημοκρίτιο, αισθάνεσαι ότι τους ξέρεις για πολλές δεκαετίες. Και αυτό δείχνει
και το κλίμα που υπάρχει στο Πανεπιστήμιο, στη φοιτητική κοινότητα, στους καθηγητές μας, στους ερευνητές. Πιστεύω ότι αυτό το κλίμα πρέπει επιτέλους να το αξιοποιήσουμε. Το Δημοκρίτιο μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά όχι μόνο στην ανάπτυξη περιοχής και σε ευρύτερα εθνικά προγράμματα που θέλουμε να τρέξουμε και στο σχεδιασμό τους. Ξέρετε ότι δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στο να σταματήσουν οι ακριτικές περιοχές της χώρας να είναι οι εσχατιές της χώρας, αλλά να είναι η αρχή της ενδοχώρας των Βαλκανίων. Αυτό σημαίνει ότι η Θράκη, η Ανατολική Μακεδονία, επιθυμούμε να γίνει κόμβος ενεργειακός, κόμβος συνδυασμένων μεταφορών, να γίνει ένας τόπος που έχει μια ιδιαίτερη δεσπόζουσα, θα έλεγα, γεωπολιτική θέση να την εκμεταλλευτεί. Έχει πλεονεκτήματα για την παραγωγική ανασυγκρότηση, για την πρωτογενή παραγωγή και την μεταποίησή της. Και έχει και το ανθρώπινο δυναμικό και το πανεπιστήμιο μας, όχι για να συνεχίσουμε να αγοράζουμε τεχνολογία απ' έξω, αλλά για να την εφαρμόσουμε εδώ, να είναι νέες τεχνολογίες και να τις εξάγουμε και στο εξωτερικό. Σε αυτό το πλαίσιο θεωρώ ότι τόσο για τις συμφωνίες των μεγάλων έργων υποδομών που πρέπει να γίνουν στην περιοχή και έχουν ξεκινήσει, όπως είναι η σύνδεση, η σιδηροδρομική σύνδεση και όλος ο σχεδιασμός των συνδυασμένων μεταφορών των τριών λιμανιών της Βορείου Ελλάδας με ηλεκτροκίνηση και των αναπαραίτητων εμπορευματικών κέντρων με τη Μαύρη Θάλασσα, με τη Βουλγαρία και συνέχεια με τη Ρουμανία, είναι κάτι που ήδη συνεργαζόμαστε, ήδη έχουμε προγραμματική σύμβαση και πρέπει να επεκταθεί. Το ίδιο ισχύει για δράσεις σαν και αυτές που έχουμε εντάξει στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για τη γεωθερμία. Έχουμε μια περιοχή που μπορεί να γίνει πραγματικά μια νέα Κρήτη με απίστευτα συγκριτικά και χαμηλού κόστους δραστηριότητες, πλεονεκτήματα, ανταγωνιστικά. Έχουμε την αντισεισμική θωράκιση της χώρας όχι μόνο στα κτίρια αλλά και στα δίκτυα. Έχουμε τους αντιπριτάνες εδώ που τόσο για τις υποδομές του Πανεπιστημίου όσο και για να εκμεταλλευτούμε την αναβάθμισή τους μπορούμε να τρέξουμε πρότυπες τεχνολογίες, νέες τεχνολογίες και συνέχεια να φτιάξουμε κανονισμούς ή προγράμματα για το σύνολο των δημόσιων έργων και των κτηρίων της χώρας. Άρα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και με μεγάλη χαρά θα την κάνουμε με το Δημοκρίτιο και γενικότερα με τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ακόμα ένα παράθυρο στην ημερησία. Καλεσμένος εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Thrakis, ο εκπρόσωπος του Νίκου Ανδρουλάκη, τον Ομό Ροδόπη, ο Ελευθέρης ο Νεδέλκος. Κύριε Νεδέλκο, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα, κύριε Τουτοκότση. Να είστε καλά. Σε ήρεμο κλίμα, από ό,τι μάθαμε, έγιναν οι εκλογές στη κεντροαριστερά. Δεύτερος γύρος, γεννηματά Ανδρουλάκη. Ποιο το πρώτο σχόλιο σας? Με σαφές προβάδισμα, βέβαια, της κυρίας γεννηματά. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Το κλίμα πανελλαδικά ήταν το καλύτερο δυνατό. Όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με τον χώρο της κεντροαριστεράς, μπορώ να πω ότι η χθεσινή διαδικασία ήταν υπόδειγμα. Όλοι οι υποψήφοι βέβαια κινήθηκαν και σε ένα κλίμα ενότητας και αυτό είναι το σωστό. Το ίδιο έγινε και με τους εκπροσώπους τους. Δεν έγινε καμία μα καμία απολύτως αντιπαράθεση και θεωρώ ότι ήταν έτσι ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί σε συνδυασμό φυσικά με την πολύ μεγάλη συμμετοχή. Φυσικά, εντάξει, η κυρία Γεννηματά διατηρεί ένα σαφές προβάδισμα για τον δεύτερο γύρο, όμως όπως δήλωσαν και στο δικό σας το κανάλι χθες, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα είναι η έκπληξη, ότι θα ήταν η έκπληξη των χθεσινών εκλογών. Όπως το λέγανε και βγήκε αληθινό τελικά. Ναι, για εμάς ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Ξέρετε, δεν είναι λίγο το να καταφέρνεις να βγεις δεύτερος ανάμεσα σε τόσο αξιόλογους υποψηφίους που ασχολούνται και πολλά χρόνια με το χώρο και ο κύριος Καμίνης, Δήμαρχος Αθηνών, στο λεκανοπαίδιο της Αττικής είχε πάρα πολύ μεγάλη επιρροή. Ο Σταύρος ο Θεοδωράκης είναι Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας Κόμματος.
Το ότι καταφέραμε και βγήκαμε δεύτερη, νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Κύριε Νοντάρκο, όσον αφορά τον ομολοδόμηση, ποια ήταν η εικόνα γενικότερα? Από ό,τι μάθαμε, 1.270 ψηφοφόροι που προσήλθαν στις κάλπες. Μάλιστα, κοντά στους 1.300 δηλαδή, ας πούμε. Η Ροδόπη ψήφισε, πώς να σας το εξηγήσω, ψήφισε με το γνωστό ιδιαίτερό της τρόπο, όπως πάντα. Υπάρχουν τα δύο κομμάτια. Στην Κομωτινή καταφέραμε και από τις τρεις κάλπες βγάλαμε πρώτο τον Νίκο Ανδρουλάκη στις δύο και στη μία βγήκε η κυρία Γεννηματά. Στα χωριά βγήκε πρώτη η κυρία Γεννηματά. Μάλιστα, κύριε Νοντάρκο, τι απελπιστείτε από το δεύτερο γύρο των εκλογών, την ερχόμενη Κυριακή? Στο δεύτερο γύρο των εκλογών, κατά τη δική μου εκτίμηση, θα γίνει μια μεγάλη μάχη στήθος με την κυρία Γεννηματά για την πρωτιά. Τίποτα δεν είναι προδιαγεγραμμένο ακόμα. Σίγουρα έχει ένα προβάδισμα, όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, το οποίο είναι η νεότητά του όσον αφορά τις ιδέες του και ηλικιακά βέβαια, αλλά οι ιδέες του και οι προτάσεις του, η πολιτική είναι αυτό το οποίο, ας το πούμε, είναι το ατού του. Έχει τραβήξει πάρα πολύ νέο κόσμο ξανά κοντά σε αυτό το εγχείρημα και νομίζω ότι περίπου οι ηλικίες από 17 μέχρι 35, κοντά ένα 20% ποσοστό, το πιστώνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ξέρετε, είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με τις ηλικιακές ομάδες και παλιότερα. Και πάλι βέβαια, δεν το θεωρώ βέβαια κατακριτέο το ότι ψήφισαν πολύ μεγάλοι άνθρωποι σε μεταξύ, αν υπολογίζω, ηλικία. 55 και 65 ετών. Ναι, ήταν κοντά στο 30%. Εντάξει, όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν, δεν μπορείς να πεις κάτι γι' αυτό. Ούτε είναι κατακριτέο. Το θέμα μας δεν ήταν να μην ψηφίσουν οι μεγάλοι ηλικιακά άνθρωποι. Το θέμα μας ήταν να έρθουν νεότεροι, να αγκαλιάσουν το εγχείρημα. Και αυτό πέτυχε. Άμα δείτε ανά την Ελλάδα ποιοι είναι εκπρόσωποι του Νίκου Ανδρουλάκη, θα το καταλάβετε πολύ εύκολα. Βλέποντας εμένα, που είμαι 27 χρονών, μπορώ να σας πω ότι και σχεδόν σε όλες σε όλους τους νομούς, οι άνθρωποι μέχρι 35 χρονών είναι αυτοί οι οποίοι εκπροσωπούν τον κύριο Ανδρουλάκη. Κύριε Νοντάρκο, τελειώνοντας, η κεντροαριστερά τι περιμένει την επόμενη μέρα? Την επόμενη μέρα η κεντροαριστερά θα είναι ενωμένη. Κανένας μα κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να πει κάτι διαφορετικό. Διότι το εγχείρημα, η συμμετοχή του κόσμου στο εγχείρημα ήταν τόσο μεγάλη. Δόθηκε ένα σαφές μήνυμα εχθές στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ και στις βάρβαρες αντιλαϊκές πολιτικές τις οποίες εφαρμόζουν αυτά τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος είχε αγανακτήσει. Ο κόσμος χρειάζεται κάτι καινούργιο. Και πραγματικά το έδειξαν εχθές με τη συμμετοχή τους. Οπότε οι υποψήφοι, είτε ο κερδισμένος ή η κερδισμένη, είτε οι υπόλοιποι, κανένας δεν είναι χαμένος. Όλοι πρέπει να πάνε ομαδικά, μαζικά, για τη δημιουργία του νέου φορέα, για να μπορέσει η χώρα να πάρει μια μεγάλη ανάσα. Αυτή είναι η άποψή μου. Και αυτό θα γίνει, πιστεύω. Μάλιστα. Κύριε Νοντάρκο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Εμείς να γυρίσουμε πάλι στο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο. Στο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης πραγματοποιήθηκε τελικά η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Γιώργου Αγγελόπουλου, αφού λόγω ανελειπών υποχρεώσεων ο Υπουργός ο κ. Γαβρόγλου επέστρεψε στην Αθήνα, με τη διοίκηση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και επικεφαλής του πρετανεύοντα κ. Σταύρο Τουλουπίδη, όπου συζητήθηκαν κέρια ζητήματα που αφορούσαν το Πανεπιστήμιο. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπύρτης επισκέφθηκε τη Δευτέρα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, όπου συζήτησε με τον πιθανεύοντα του Πανεπιστημίου κ. Σταύρο Τουλουπίδη θέματα συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και του Πανεπιστημίου με στόχο την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων, μελετών και ερευνητικών σχεδίων στους τομείς των μεταφορών, των επικοινωνιών και των έργων υποδομής. Είναι μια σημαντική στιγμή για το Πανεπιστήμιό μας, αφού συναντιούνται δύο κορυφαίοι θεσμοί, το Υπουργείο Παιδείας με τον Γενικό Γραμματέα του, σε κοινή συνάντηση με το ανώτερο θεσμικό όργανο του Πανεπιστημίου μας, τη Σύγκλιτο. Είναι ιδιαίτερη χαρά μας που έχουμε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου μαζί μας
και για ένα πρόσθετο λόγο, γιατί είναι και καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Δηλαδή, συνεννοούμαστε πολύ, πολύ καλύτερα. Θεσσαλονίκη, συγγνώμη. Φαίνεται, τα πάντα για τη Θράκη, κύριε Πρίτανη, το εκτιμούμε ως ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε λοιπόν να έχουμε μια επικοδημητική συζήτηση και να λύσουμε κάποια προβλήματα που μας απασχολούν ως πανεπιστήμιο. Πρώτα είναι η ηθική μας υποχρέωση, τουλάχιστον προσωπική, αλλά και όλων των μελών της Συγκλήτου, να θέσουν ως πρώτο θέμα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία τα ζητήματα της φοιτητικής μέρημνας, της σύντησης και της στέγασης, αλλά και της φύλαξης των χώρων του πανεπιστημίου. Εν συνεχεία, με την ευκαιρία του Περιφερειακού Συνεδρίου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, θα θέσουμε θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του τόπου μας, όπως δηλαδή η ίδρυση, και αύριο θα τα πούμε πιο αναλυτικότερα, όπως η ίδρυση επιχειρηματικού κέντρου στην περιφέρειά μας, ίδρυση ένα κέντρο ανοιχτής ψηφιακής της κοινωνίας, όπως το λέμε, του Πανεπιστημίου και της κοινωνίας, την επέκταση φυσικά του Πανεπιστημίου μας προς τις κατευθύνσεις και προς τους άλλους νομούς, αλλά και στις υπάρχουσες πόλεις με νέα τμήματα, αλλά και στα πλαίσια της ενιαίας τετραβάθμιας εκπαίδευσης, την πιθανή ενσωμάτωση του ΤΕΙ Καβάλας. Ήρθαμε σήμερα εδώ για μια συνάντηση με τη Σύγκλιτο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Τιμά η πρόσκληση αυτή εκ μέρους του Πανεπιστημίου. Όπως γνωρίζετε, η ανώτατη εκπαίδευση βρίσκεται σε μια φάση συνολικής αναδιοργάνωσης στη χώρα. Θέλουμε περισσότερο να ακούσουμε τις προτάσεις και τις ιδέες που βγαίνουν από ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, ένα πανεπιστήμιο με βάθος ερευνητικής παρουσίας και με σημαντικό διδακτικό έργο, έτσι ώστε και εμείς να ενισχύσουμε τη δικιά του παρουσία στον ελληνικό και στον ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χώρο. Ο κ. Γαβρόπουλου, υπάρχει κάποιο έκτακτο γεγονός και απουσιάζει στην Αθήνα. Δυστυχώς, είμαι σίγουρος ότι θα έρθει κάποια άλλη στιγμή στο Δημοκρίτιο. Τα βρίσκουν, δεν τα βρίσκουν στα κτίρια της Βουλής. Η μόνη αντιπολίτευση είμαστε εμείς. Το Δήμαρχο Κομωτινής Γιώργο Πετρίδη επισκέφθηκε το απόγευμα της Δευτέρας ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Τσιρώνης, όπου είχαν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που αφορούσε τόσο το πρωτογενή τομέα αλλά και τα αδέσποτα ζώα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Τσιρώνης επισκέφθηκε το απόγευμα της Δευτέρας του Δήμαρχο Κομωτινής Γιώργο Πετρίδη, που είχαν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που αφορούσε το πρωτογενή τομέα αλλά και τα αδέσποτα ζώα. Με ιδιαίτερη χαρά συναντήθηκα με τον Υπουργό μας, τον κύριο Τσιρώνη, στα πλαίσια της επίσκεψης του κλιμακίου. Του κυβερνητικού κλιμακίου που γίνεται με αφορμή το Περιφερειακό Συνέδριο. Και λέω με ιδιαίτερη χαρά, γιατί είναι ένας από τους υπουργούς για τους οποίους όχι μόνο εγώ, αλλά συνολικά ο κόσμος της αυτοδιοίκησης έχει μια πολύ καλή γνώμη και από την προηγούμενη διαδρομή του σε άλλο Υπουργείο και από την παρουσία του στο Υπουργείο. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για ζητήματα και οριζόντια, αλλά και ζητήματα που αφορούν το Δήμο Κομωτινής, αν και τα περισσότερα αυτά είναι κοινά. Η κουβέντα μας, εγώ πιστεύω, ήταν και παραγωγική και ευχάριστη, και την επόμενη φορά μου είπε ότι θα με φιλοξενήσει στο Υπουργείο να με κεράσει αυτό το τσάι. Ευχαριστώ πολύ τον Δήμαρχο για τη θερμή φιλοξενία και τη γόνιμη κουβέντα. Έχει δίκιο σε ένα πράγμα, ότι η πολιτεία είναι μία. Και έτσι, όταν αποτυχάνει η πολιτεία, αποτυχάνουμε όλοι μαζί, και ο Δήμος και η κυβέρνηση και η περιφέρεια. Θεωρώ ότι πάντα οποιαδήποτε προβλήματα έχουμε, θα τα συζητάμε όλοι μαζί, να τα λύνουμε όλοι μαζί. Αυτό έκανα και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, αυτό κάνω και τώρα στην Αγροτική Ανάπτυξη. Και γι' αυτό, όπως πολύ σωστά είπε, με την τοπική αυτοδιοίκηση έχουμε πάντα άριστες σχέσεις, έχουμε ξεπεράσει κομματικά στεγανά, δουλεύουμε μαζί, διαφωνούμε γόνιμα που χρειαστεί, αλλά στα περισσότερα ζητήματα που είναι εθνικά ζητήματα, όπως τα αδέσποτα που συζητήσαμε σήμερα εκτενώς, ή ξέρω εγώ, ο πληθυσμός των αγριογούρνων και αυτά, νομίζω ότι τα πράγματα έχουμε απόλυτη συναντήληψη και έχουμε και κοινές απόψεις που πρέπει να λυθούν. Οπωσδήποτε βρισκόμαστε σε μια περιοχή που ιστορικά ήταν από τις πλουσιότερες επί χιλιάδες χρόνια, και επί Βυζαντίου και επί αρχαίας εποχής και αργότερα, γιατί ήταν πάνω στον δρόμο του μεταξιού. Δεν μιλάμε μόνο για το απίστευτο φυσικό κάλλος και για τα υπέροχα ποτάμια, για τις λιμνοθάλασσες, αλλά μιλάμε για το στρατηγικό μέρος που βρίσκεται η περιοχή. Οπωσδήποτε, όταν δημιουργήθηκαν τα σύνορα στον 20ο αιώνα,
και οι εθνικισμοί, και δυστυχώς δεν έχουμε και την καλύτερη σχέση με τη γείτονα χώρα. Όχι πάντα, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν είναι τόσο καλές οι σχέσεις. Αυτό προφανώς πλήττει μια περιοχή που βρίσκεται στην παραμεθόριο. Εμείς πρέπει να μετατρέψουμε αυτό το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα. Να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα χαρακτηριστικά της περιοχής και να τη βάλουμε στη θέση που της αξίζει. Εκεί δηλαδή που είναι το πλεονέκτημά της. Ξέρετε, η Ελλάδα είναι πραγματικά μαγική. Κάθε περιοχή έχει ένα διαφορετικό πλεονέκτημα. Η Ανατολική Μακεδονία Θράκη έχει αυτό που ανέφερα. Και πραγματικά, πέρα από το ότι είναι πολύ εύφορη γη λόγω των μεγάλων ποταμών, θεωρώ ότι το γεωστρατηγικό της πλεονέκτημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και να αξιοποιηθεί. Ο κ. Τσιρόνης τόνισε για τα Δέσποτα ότι πρέπει να υπάρχει ένα σαφές τοπικό πλαίσιο. Και είναι δική μας αρμοδιότητα στο θέμα και προσωπικά δική μου. Με το που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, αντιλήφθηκα μέσα ότι ο νόμος αυτός έχει πάρα πολλές ασάφειες και νομικά έολες παραγράφους, δηλαδή είναι πρακτικά ανεφάρμοστος και όχι μόνο σε μία παράγραφο ή δύο, είναι σε πάρα πολλά άρθρα πρακτικά ανεφάρμοστος, σε βαθμό που να καθίσταται ακόμα και αδύνατον να υπογράψουμε με νόμιμο τρόπο τις υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται. Προκάλεσα λοιπόν κατευθείαν διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς. Ο πρώτος φορέας που κάλεσε στο γραφείο ήταν η ΚΕΔΕ και ανακάλυψα με έκπληξη ότι στον προηγούμενο νόμο δεν είχε κληθεί η ΚΕΔΕ. Ήταν δηλαδή εκτός διαλόγου. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι λογικό. Ο βασικός παράγοντας που λύνει τα προβλήματα είναι πάντα η ΚΕΔΕ. Οι Δήμοι θα ασχοληθούν με τα Δέσποτα πρώτα και κύρια, θα ασχοληθεί και η ελληνική αστυνομία, θα ασχοληθεί και ο συνεργός του πολίτη και η εισαγγελία και πολλοί άλλοι φορείς, οι ζωόφιλοι πάνω από όλα, η κοινωνία των πολιτών. Αλλά βασικά οι Δήμοι είναι εκείνοι που ασχολούνται με το πρόβλημα. Αυτοί έχουν τις βασικές αρμοδιότητες. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα νομικό πλαίσιο που να μην έχει βγει με τη σύμφωνη γνώμη των Δημάρχων, είναι το θεωρώ αδιανόητο. Στο περιθώριο της σύσκεψης στο Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπύριζης τοποθετήθηκε και για τη γέφυρα του Πολυάνθρου, τονίζοντας τις ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπύριζης τοποθετήθηκε και για τη γέφυρα του Πολυάνθρου και τις ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν. Αυτό το έργο θα υλοποιηθεί, ακόμη και αν η περιφέρεια δεν έχει πόρους, με πόρους του Υπουργείου, με έναν όρο. Ότι προηγούμενα, γιατί είναι ένα έργο που έγινε από την περιφέρεια, η περιφέρεια θα μας στείλει όλους τους υπεύθυνους μηχανικούς που επέβλεψαν, μελέτησαν και κατασκεύασαν τη γέφυρα. Διότι δεν είναι δυνατόν μία μειοψηφία συναδέλφων να ρίχνει γκρίζες σκιές και μαύρες ζώνες στον τρόπο και στους χιλιάδες διπλωματούχους μηχανικούς και στο τεχνικό κόσμο της χώρας που υλοποιούν έργα. Αυτό είναι ένα έργο, μία γέφυρα που έγινε σχετικά πρόσφατα. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να αναδείξει ο φορέας που κατασκεύασε, που υλοποίησε το έργο, ποιοι είναι υπεύθυνοι για αυτή την καταστροφή. Δεν είναι αστοχία. Προφανώς μιλάω για απόδοση ευθυνών. Προφανώς. Εμάς μας σπουδάζουν με πάρα πολύ καλό επίπεδο και με θυσίες του ελληνικού λαού για να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες των έργων που κάνουμε. Και αν δεν αποδίδονται αυτές οι ευθύνες, δεν τιμάμε και το χώρο που σπουδάσαμε και το ίδρυμα που σπουδάσαμε και το λειτουργήμα της επιστήμης που υπηρετούμε. Τα ξέρει ο Περιφερειάρχης αυτά. Περιμένουμε από τον Περιφερειάρχη να παραπέμψει και να μας ενημερώσει τους αρμόδιους που επέβλεψαν το έργο για να ξεκινήσουμε τη γέφυρα. Διαφορετικά δεν πρόκειται να το κάνουμε. Ωραία. Θα το αναλάβει η Περιφέρεια δηλαδή. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπύριτζης αναφέρθηκε και στους κάθους άξονες και ειδικότερα για τη διέλευση των λεωφορείων από το μεθοριακό σταθμό της Νηφαίας, αλλά και για τα αναλογικά και ηλεκτρονικά διόδια. Ο Υπουργός Χρήστος Σπύριτζης αναφέρθηκε και στους κάθους άξονες τόσο για τη διέλευση των λεωφορείων από το μεθοριακό σταθμό της Μακάζα, αλλά και για τα αναλογικά και ηλεκτρονικά διόδια. Εκεί θέσαμε το θέμα. Μιλάτε για τη Ροδόπη, για τον κάθε τάξο της Ροδόπης. Θέσαμε το θέμα στην πολιτική ηγεσία της Βουλγαρίας και στον ομόλογό μου. Έχουμε μια στενή συνεργασία. Έχουν ένα προβληματισμό γιατί θέλουν και εκείνοι να κάνουν κάποια έργα ώστε οι μετακινήσεις να γίνονται με ασφάλεια στις οδικές υποδομές της Βουλγαρίας. Πιστεύω ότι θα έχουμε θετική ανταπόκριση. Δεν είναι ένα θέμα που έχει λυθεί και έχει συμφωνηθεί. Επειδή όμως πλέον η συνεργασία είναι εβδομαδιαία, θα έλεγα, λόγω του μεγάλου έργου της συνδρομικής σύνδεσης των λιμανιών,
Ό,τι θέματα έχουμε με τους κάθετους άξονες θα επιλεγούν. Είναι απαράδεκτο στην Εγνατία οδό να μην υπάρχουν για δεκαετίες διόδια. Δεν μπορεί ο κάτοικος μιας ακριτικής περιοχής, ενός νησιού μικρού ή μιας πόλης που δεν χρησιμοποιεί ποτέ τον αυτοκινητόδρομο, να πληρώνει για δεκαετίες τώρα τη συντήρηση της Εγνατίας και του παράπλευρωτικού δικτύου για να διέρχονται βαριά οχήματα από την κεντρική Ευρώπη προς την Τουρκία και στην Ασία και όλα αυτά να τα απομίζει το ελληνικός λαός. Δεν γίνεται να μην έχουμε έσοδα για τη συντήρηση και τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου και να μην έχει προβλεφθεί καν η σύνδεση των λιμανιών της Βορείου Ελλάδας, των βιομηχανικών περιοχών, των τουριστικών περιοχών της χώρας και να πληρώνουμε τη συντήρηση για μια δραστηριότητα που δεν αφήνει στη χώρα ούτε ένα ευρώ. Άρα οι χρήστες πρέπει να πληρώνουν διόδια. Γνωρίζετε την ευαισθησία που έχουμε για τις περιοχές και για τις ειδικές κοινωνικές ομάδες. Γνωρίζετε επίσης τις δεσμεύσεις που έχει η χώρα σε σχέση με το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων που παραλάβαμε όταν βγήκαμε κυβέρνηση. Άρα, κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στη διαπραγμάτευση να μην εγκατασταθούν οι σχεδόν 100 σταθμοί διοδίων που έπρεπε να εγκατασταθούν για να υπάρχουν σε όλο το μήκος της Εγνατίας και στις εξόδους και τις εισόδους της. Μέσα στη χρονιά το 2017 το Υπουργείο θα βγάλει το διαγωνισμό για το ηλεκτρονικό αναλογικό σύστημα διοδίων, που είναι ένα δίκαιο σύστημα. Επομένως, θα έχουμε μέσα στο 18 την υλοποίηση και την εγκατάσταση. Η Εγνατία οδός θα είναι η πρώτη που θα υλοποιηθεί αυτό το σύστημα. Έχουμε όμως και τις δεσμεύσεις στους σταθμούς που σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει το ΤΑΙΠΕΔ να βάλει διόδια. Επομένως θα μπουν διόδια στους σταθμούς που είναι έτοιμοι. Αν θυμάμαι καλά είναι 4 σταθμοί. Η τιμή χρέωση είναι πολύ μικρή, έγιναν οι διορθώσεις της τιμολογιακής πολιτικής που έστειλε το ΤΑΙΠΕΔ. Αν θυμάμαι καλά είναι 30 λεπτά το χιλιόμετρο περίπου υπολογισμός, σε αντίθεση με τα 0,062 που είναι στους υπόλοιπους αυτοκινητόδρομους στην υπόλοιπη χώρα. Έχουμε προβλέψει την απαλλαγή συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, οι συμπολίτες μας. Φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσει και η Εγνατία ως διαχειριστής να υπάρχουν εκπτωτικές πολιτικές στους συχνούς καθημερινούς χρήστες και αυτό που έχει δεσμευτεί και ο Πρωθυπουργός, ότι οι όμορφοι δήμοι, οι αντιπεριφέρειες δηλαδή, οι μόνιμοι κάτοικοι θα έχουν ελεύθερες διελεύσεις, θα ισχύσει από τώρα. Θα ενταχθούν και οι κάθετοι άξονες, όχι για τους μόνιμους κατοίκους, για τους επισκέπτες ή για τη διέλευση ξένων οχημάτων, θα ενταχθούν κανονικά στο εθνικό σύστημα που θα λειτουργήσει μέσα στο 18. Στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος του το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Thrakis. Σε όλα τα δελτία του καναλιού καθώς τις εκπομπές μπορείτε να παρακολουθείτε και από το site του καναλιού μας www.tvrodopi.gr καθώς και μέσω Facebook Art Channel Thrakis TV Rodopi. Τελευταία ενημέρωση της ημέρας γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς καλό σας βράδυ.